Φίλοι μου, γεια σας. Θα κάνουμε μια Παρασκευή χοιρινά ζουλιέν με σάλτσα σασέρ. Ας το δούμε από κοντά. Φίλοι μου, θα πούμε λίγο τη διαδικασία πώς κάνουμε αυτό το παρασκεύασμα, γιατί δυστυχώς με την κάμερα, οπότε πρέπει να ξανακάνουμε το βιντεάκι. Λοιπόν, εδώ έβαλα λίγο ηλιέλαιο με λίγο βουτυράκι και δύο σταγόνες σκορδόλαδο. Έριξα το κρέας μέσα. Το άφησα να πάρει χρώμα, έτσι αφού πήρε το χρώμα το αφαιρέσαμε. Το κρατάμε κάπου ζεστό και στη συνέχεια εδώ μέσα στο τηγάνι βάζουμε λίγο βουτυράκι, προσθέτουμε, ρίχνουμε το κρεμμύδι με τα μανιτάρια όπου τα σοτάρουμε, όπως έχουμε δει σε άλλες παρασκευές. Έτσι, έχουμε σοτάρει το κρεμμύδι με τα μανιτάρια και έχουμε συμπληρώσει σάλτσα demi glace. Σάλτσα ψητού δηλαδή, από αυτή εδώ που φτιάχνουμε, που έχουμε πει. Που αν είναι πολύ πηχτή, όπως έχουμε πει, την αραιώνουμε βάζοντας λίγο ζωμό. Το αφήνουμε να πάρει βράση και θα συμπληρώνουμε μέσα το κρέας. Ρίχνουμε μαϊδανό ψιλοκομμένο από πάνω, παίρνει βράση, πήρε τη βράση και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Στο κέντρο. Βάζουμε πατάτες λιονέζες. Έχουμε δει στο βιντεάκι πως γίνεται και θα συμπληρώσουμε από μια πιπεριά φλωρίνης ζουλιέν, που είναι ζουλιέν και το κρέας. Έχει μανιτάρια μέσα, βάζουμε και ένα μανιτάρακι εδώ πάνω και μαϊδανό έχουμε μέσα, οπότε και ένα φιλαράκι μαϊδανό. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε το πιάτο μας. Φίλοι μου, είδαμε μία Παρασκευή εντάχει χοιρινά ζουλιέν σασέρ, που είναι μία σάλτσα παράγωγη της demi glace. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τη σάλτσα ψητού, τα έχουμε πει γιατί. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε, ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Υλικά και όχι μόνο, να είμαι εκεί για σας. Ας στήσουμε λίγο το πιάτο διαφορετικά, έτσι που μου ήρθε τώρα, σε λευκό φόντο νομίζω θα είναι καλύτερα. Βάζουμε τις πατάτες σε σχήμα σαν τρίγωνο. Είναι το ίδιο πιάτο με την προηγούμενη Παρασκευή, δεν αλλάζει κάτι. Το πιάτο είναι έτοιμο, θα προτιμήσω αυτή την
εκδοχή. Εντάξει, με τι πιάτα έχουμε, έτσι μπορούμε να παίξουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.